να μας πει περισσότερα. Θα δούμε πάρα πολλά πράγματα και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχει πάρει η συνάδελφός μας δημοσιογράφος Σάρα Τσέλα για την μείωση των πλαστικών μιας χρήσης. Βεβαίως και θα έχουμε μαζί μας και την Αρτέμιδα. Νομίζω έτσι κλείνεται το Artemis στην Αιτιατική, την Αρτέμιδα Σταματιάδη, η οποία είναι Γενική Διευθύντρια του Outset Greece, μιας εταιρείας που συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο Αθηναίων μια έκθεση επαυξημένης πραγματικότητας στον Εθνικό Κήπο. Πάρα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ιδιαίτερο. Βέβαια, πριν από όλα αυτά, θα πάμε στην κυρία Φωτεινή Βαϊλή, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστανοπαραγωγών Πάικου. Mm-hmm. Είναι κοντά μας, την έχουμε μέσω Skype. Μας ακούτε, κυρία Βαϊλή? Σας ακούω, δεν είμαστε μέσω Skype, είμαστε μέσω τηλεφωνικής συνδρομής, γιατί έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση εδώ στην περιοχή σήμερα. Δεν πειράζει. Πείτε μας πόσα είναι τα καστανοχώρια και ποιοι είναι οι παραγωγοί που ασχολούνται αυτή τη στιγμή με το κάστανο στην περιοχή σας. Στην περιοχή μας έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα καστανόδαση στην Ελλάδα. Είναι πάνω από 10.000 στρέμματα. Παρ' όλα αυτά καλλιεργούνται συστηματικά γύρω στις 6.500 στρέμματα και έχουμε πάνω από 150 παραγωγούς που ασχολούνται με την παραγωγή του κάστανου αυτή τη στιγμή. Πολύ μεγάλες εκτάσεις. Είναι μεγάλες εκτάσεις και αποδίδει η περιοχή μας μεταξύ 800 και 1.000 τόνους κάστανου κάθε χρόνο. Τι ιδιαίτερο έχει η περιοχή σας που αποδίδει και τόσο μεγάλες ποσότητες? Δεν είναι μόνο στη δική μας περιοχή, είναι η φυσιολογική απόδοση κάστανου σε τόσες μεγάλες εκτάσεις. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει το μικροκλίμα για να επιβιώσει η καστανιά. Στην περιοχή μας η καστανιά για να επιβιώσει χρειάζεται ένα υψηλό υψόμετρο, είναι πάνω από 500 μέτρα, μεταξύ 450 ουσιαστικά λέμε και 800 μέτρων. Η σύσταση του εδάφους είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως και το μικροκλίμα. Υπάρχουν κάποιοι που ονομάζουν το κάστανο τον παρεξηγημένο καρπό, με την έννοια του ότι καταναλώνεται λίγο χρονικό διάστημα μέσα στο έτος. Δηλαδή, είναι λίγους μήνες πριν τα Χριστούγεννα ουσιαστικά και λίγους μήνες μετά. Είναι πάρα πολύ άδικο για το συγκεκριμένο καρπό, γιατί είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός καρπός με πολύ σημαντικά συστατικά για τη διατροφή μας. Mm-hmm. Έχει πάρα πολλές... έχει αντιοξειδωτικά. Mm-hmm. Συγγνώμη λιγάκι. Δεν πειράζει. Μας λέγατε για τη διατροφή ότι έχει πολλές θρεπτικές ουσίες, μεταξύ των οποίων και τα αντιοξειδωτικά, τα οποία λειτουργούν... Εδώ να επιδείξω και λίγο τις γνώσεις μου στη διατροφολογία, ότι λειτουργούν προστατευτικά απέναντι στις ελεύθερες ρίζες, που είναι στην ουσία τα παραπροϊόντα, αν μπορώ να το πω αυτό, του μεταβολισμού, του ανθρώπινου μεταβολισμού. Και, εν πάση περιπτώσει, τα αντιοξειδωτικά βοηθάνε και στο δέρμα, στην εμφάνιση, στην καλή υγεία των οργάνων. Και αυτά εμπεριέχονται στα κάστανα. Σε αντίθεση με άλλους ξηρούς καρπούς, έχουν λιγότερο λίπος, ενώ είναι πλούσια σε μέταλλα και βιταμίνες, υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, φιλικό οξύ, βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Δεν περιέχει γλουτένη, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί άνθρωποι έχουν δυσανεξία πλέον στη γλουτένη. Και είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να εντάξουμε το κάστανο στην καθημερινή μας διατροφή. Υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές. Ναι. Παράδειγμα, η καστανόσουπα είναι ένα εξαιρετικά γευστικό πιάτο, το οποίο μπορούμε να το εντάξουμε και στην καθημερινή μας διατροφή για τους χειμερινούς μήνες. Καστανόσουπα, όταν λέτε, την προτείνετε βελουτέ? Πώς ακριβώς γίνεται? Βελουτέ. Πριν από λίγες μέρες είχαμε μάλιστα στην περιοχή μας τη γιορτή του κάστανου και έγινε μια ξεχωριστή γαστρονομική παρουσίαση των τοπικών μας προϊόντων από ένα σεφ και την ομάδα του. Mm-hmm. Και μας έφτιαξαν καστανόσουπα, όπως και ριζότο με κάστανο και τοπικά λαχανικά. Mm-hmm. Και μια πουτίνκα κάστανου. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Πολύ γνωστό είναι και η κρέμα κάστανου που χρησιμοποιείται στο τσουρέκι Θεσσαλονίκης, επίσης πολύ γνωστό προϊόν, με μεγάλη διατροφική αξία. Πάντως, το κάστανο είναι σίγουρα μια πρώτη ύλη που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει και στην αλμυρή γαστρονομία, αλλά και στη ζαχαροπλαστική. Και στη ζαχαροπλαστική, έτσι ακριβώς. Είναι επίσης, έχει τόσο μεγάλη διατροφική αξία κατά τη διάρκεια του πολέμου, να φανταστείτε. Ο κόσμος έφτιαχνε αλεύρι από κάστανο.
έφτιαχνε το ψωμί του και ήταν ένας μεγάλος παράγοντας επιβίωσης για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής. Είναι πολύ σημαντικό που λέτε για το αλεύρι κάστανου, γιατί είναι ένα από τα τελευταία διατροφικά τρέντ, ας πούμε, το να αποφεύγει κανείς οτιδήποτε περιέχει γλουτένη, που είναι τα σιτηρά προϊόντα που δίνουν το παραδοσιακό κανονικό αλεύρι. Εγώ δεν γνώριζα ότι το κάστανο δίνει και ούτε αλεύρι. Και εγώ το γνώριζα. Εν τω μεταξύ, είναι εντυπωσιακό πόσες χρήσεις μπορεί να έχει αυτός ο καρπός και οι περισσότεροι ή τον βράζουμε απλά ή τον ψήνουμε. Έτσι ακριβώς. Και σε πολύ μικρότερες ποσότητες γίνεται η κρέμα κάστανο, όπως σας είπα, και κάποια γλυκά, αλλά μπορεί από το κάστανο να παραχθεί από λικέρ μέχρι μπύρα. Εντυπωσιακό. Παρόλα αυτά, με όλες αυτές τις χρήσεις, μας είπατε και για την μπύρα βεβαίως, με όλες αυτές τις χρήσεις, μόλις το 10% της παραγωγής του ελληνικού κάστανου μεταποιείται, ενώ το 90%, όπως είπες εσύ Χριστίνα, καταλήγει ψητό ή βραστό στα πιάτα μας. Αυτό που πιστεύετε ότι οφείλεται και αν αφορά και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείται από τους παραγωγούς το προϊόν. Ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή. Το μεγαλύτερο ποσοστό της ελληνικής παραγωγής φεύγει στο εξωτερικό. Η Ιταλία, για παράδειγμα, έχει πολλά εργοστάσια, πολλές μεταποιητικές μονάδες, κάτι που εμείς δεν έχουμε εδώ. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, μπορούμε να απορροφήσουμε στην ελληνική αγορά τον οποκάστανο ουσιαστικά, και πολύ λίγες μεταποιητικές μονάδες που υπάρχουν πλέον κάνουν την κρέμα ή κάποια γλυκά. Οπότε το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής μας φεύγει στο εξωτερικό. Θα μπορούσαμε, αν καταφέρναμε να έχουμε τέτοιου είδους μεταποιητικές μονάδες, όλη αυτή η υπεραξία που μπορεί να φέρει αυτό το προϊόν, γιατί έχει μεγάλες ποσότητες και πολλά μερίζουν από αυτό, να καταλήξει στον παραγωγό. Έτσι, αυτός είναι ο λόγος που καταναλώνεται και λίγους μήνες το χρόνο. Είναι θέμα διατήρησης. Δηλαδή, δεν μπορούμε να διατηρήσουμε το κάστανο στα ψυγεία σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ώστε να καταναλωθεί νοπό. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να το μεταποιήσουμε, έτσι ώστε να είναι στη διατροφή μας καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Στο σπίτι, μια νοικοκυρά, πώς μπορεί να το διατηρήσει για περισσότερο καιρό? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα σας πω την εμπειρία μου από την πεθερά μου. Η πεθερά μου καταφέρνει και διατηρεί το κάστανο μέχρι και την νηστεία του Πάσχα. Και πληρώνει η ίδια της τότε, παλιότερα. Είναι χρονοβόρο, δηλαδή στο ψυγείο αντέχει αρκετούς μήνες. Mm-hmm. Όπως και να έχει. Μπορούμε να το βάλουμε και στην κατάψυξη, mm-hmm. και να τα βγάζουμε λίγα-λίγα και να τα καταναλώνουμε. Φυσικά αυτό είναι και θέμα χώρου και χρόνου. Στην κατάψυξη το τοποθετούμε καθαρισμένο ή ακαθάριστο, για να έχει μεγαλύτερη διάρκεια? Εγώ να σας πω την αλήθεια, τα ψήνω και τα καθαρισμένα τα ψήνω και τα έχω στην κατάψυξη για την καλοπούλα μου. Παράδειγμα, τα Χριστούγεννα. Είναι πολύ πιο εύκολο να το έχω έτοιμο παρά να το βγάλω νοπό και να το κάνω και την ώρα. Να μας πείτε όλα τα μυστικά σας για να μπορούμε και εμείς να το διατηρούμε περισσότερο χρόνο και να το εντάξουμε έτσι και στην καθημερινότητά μας. Και να το ανακαλύψουμε κιόλας, σαν πρώτη ύλη. Που, από ό,τι και να το λένε μαγειρέψουμε. Έρευνες, δεν το ξέρουμε καν. Οι συνταγές που προανέφερα είναι πραγματικά πεντανόστιμες. Δηλαδή, αξίζει τον κόπο να ψάξουμε το κάστανο σαν πρώτη ύλη και να το εντάξουμε στη διατροφή μας. Είναι πολύ σημαντικό και είναι και μεγάλο μέρος της ελληνικής παραγωγής. Σε σχέση και με την διατροφή των vegetarian, των ανθρώπων που αποφεύγουν το κρέας, και επειδή είπατε ότι είναι ξηρός καρπός, άρα φαντάζομαι ότι έχει και πρωτεΐνες μέσα στα συστατικά του. Έχει υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη. Άρα ισχύει ότι θα μπορούσε πιθανά να αντικαταστήσει και ένα πιάτο με κρέας, παρότι συνοδεύει και το κρέας στην αλμυρή γαστρονομία, όπως είπαμε πάρα πολύ καλά. Μπορεί να το αντικαταστήσει και ειδικά συνδυαστικά με μανιτάρια άγρια, που είναι επίσης, τα έχουμε και στην περιοχή μας. Και όπως σας είπα, τα είδαμε και στις συνταγές που έφτιαξαν πριν από λίγες μέρες. Συνδυάζει και γευστικά συνδυάζεται εξαιρετικά. Εσείς έχετε τουρισμό, είπαμε για το φεστιβάλ, έχετε και τουρισμό γύρω από την παραγωγή του κάστανου, ή να μπορεί κάποιος να έρθει, να εξοικειωθεί με τους τρόπους παραγωγής, να το γνωρίσει περισσότερο σε άλλα φεστιβάλ, να κάνει βόλτες στους χώρους. Να συμμετέχει και ο ίδιος στην παραγωγή του. Ναι. Στην περιοχή μας γενικά υπάρχουν αρκετές δράσεις, όχι μόνο για το κάστανο, είναι και ο δρόμος του κρασιού περνάει από εδώ, είναι το γνωστό κρασί της Παιωνίας. Στη Γουμένισσα έχουμε pop κρασιά και πάρα πολλά προϊόντα. Η περιοχή μας είναι γνωστή για
τα ποιοτικά προϊόντα που παράγει. Η περιοχή σας είναι γνωστή για το κρασί. Βλέπουμε ότι εσείς με το κάστανο επενδύσατε στην πύρα. Πώς έγινε αυτό? Δεν έχουμε επενδύσει στην πύρα. Θα θέλαμε να μπορούμε να επενδύσουμε. Δεν υπάρχουν μεταποιητικές μονάδες. Εμείς ουσιαστικά παράγουμε το προϊόν και το μεγαλύτερο μέρος φεύγει στο εξωτερικό, ενώ θα μπορούσε να κάνει, να έχουμε προϊόντα παραγμένα στην Ελλάδα. Αυτό, για να πάρουμε και την υπεραξία. Αυτό που λέτε έχει μεγάλο ενδιαφέρον, το ότι φαίνεται έλλειψη, απουσία υποδομών που να μπορούσαν κατάλληλα να λειτουργήσουν για να μεταποιηθεί το κάστανο. Αυτό ακριβώς. Γιατί συμβαίνει αυτό και αν είναι μια επενδυτική κίνηση τόσο μεγάλη που να είναι και απαγορευτική και αν η ελληνική αγορά θα μπορούσε να απορροφήσει το μεταποιημένο κάστανο. Αν έχουν δείξει τάση οι καταναλωτές να ζητάνε προϊόντα με κάστανο τέτοιου τύπου. Η ελληνική αγορά θα μπορούσε να απορροφήσει ένα μικρό μέρος από αυτή τα προϊόντα που θα έχουν μεταποιηθεί. Αυτό δεν μας εμποδίζει όμως να εξάγουμε μεταποιημένα προϊόντα με υπεραξία. Τι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Στην περιοχή σας οι νέοι επενδύουν στο κάστανο? Κάνουμε τι καλύτερο μπορούμε για να κρατήσουμε τα παιδιά στα χωριά. Γι' αυτό το λόγο ιδρύθηκε και ο συνεταιρισμός πριν από 4 χρόνια, έτσι ώστε να καταφέρουμε να δώσουμε μια σταθερή τιμή στο κάστανο, ώστε να μπορέσουν και οι νέοι να έχουν εμπιστοσύνη και να μείνουν στην περιοχή. Εμπιστοσύνη με την έννοια ότι θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οικονομικά, να κάνουν τις οικογένειές τους και να παραμείνουν στην περιοχή. Είναι μια από τις μικρές πρώτες προσπάθειες που έχουν γίνει στη σύσταση αυτού του συνεταιρισμού. Χριστίνα, εγώ δεν έχω ακόμα καταλάβει και θέλω να ρωτήσω την κυρία Βάιρλι, έτσι περαιτέρω, για το κομμάτι της επένδυσης στην παραγωγή του κάστανου. Είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλο ρίσκο, θεωρείτε? Είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό? Είναι εύκολο να παράγεις κάστανο? Είναι δύσκολο? Η παραγωγή του κάστανου εκ των πραγμάτων υπάρχει. Είμαστε η καστανοπαραγωγή, η οποία είναι δύσκολη σαν καλλιέργεια, με την έννοια ότι είναι ορεινός όγκος, είναι μέσα σε χαράδρες, όλα γίνονται σχεδόν χειρονακτικά. Δεν είναι όπως είναι στο κάμπο που μπαίνεις με το τραχτέρ σου και θαραντήσεις και σε 2 ώρες στο σπίτι σου. Όλα γίνονται με πολύ προσωπικό κόπο. Γι' αυτό και δεν είναι ένα φτηνό προϊόν. Είναι ένας καρπός που αποδίδει χρήματα αμέσως, είναι μια επένδυση που αποδίδει μακροπρόθεσμα? Κοιτάξτε, η καστανιά, αν φυτευτεί, θα αρχίσει να δίνει μετά από 7 χρόνια, 7-8 χρόνια. Στην περιοχή μας είναι τα περισσότερα καστανοβάσεις υπάρχουν. Είναι άγρια δέντρα τα οποία έχουν εμπολιαστεί. Οπότε από το 3ο έτος της, μετά το εμπολιασμά, μπορούν να έρθουν σε παραγωγή. Είναι μια δύσκολη καλλιέργεια. Παρ' όλα αυτά την αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν και αξίζει τον κόπο. Πιστεύω ότι ένας λόγος για τον οποίο οι επιχειρηματίες, ίσως και οι ίδιοι αγρότες, οι άνθρωποι που δίνουν τα χέρια τους για να παραχθεί το κάστανο, ένας λόγος που αγαπάνε αυτή η διαδικασία είναι γιατί θα έχουν την ευκαιρία να περπατήσουν μέσα στη φύση, στα καστανοδάση, να χαρούν και τις φυσικές ομορφιές του τόπου εκεί με ένα τελείως διαφορετικό και μοναδικό τρόπο. Γιατί, αν καταλαβαίνω σωστά, από τις περιοχές στις οποίες παράγεται και το κάστανο, δεν είναι τόσο ευπρόσιτες, να το πω. Είναι πιο, πρέπει να το έχεις οργανώσει για να μπορέσεις να τις απολαύσεις. Είναι λογικό. Ας πούμε, αν δεν έχεις 4x4, στο μεγαλύτερο μέρος των περιοχών αυτών με τα καστανοπερίβολα, δεν μπορείς να φτάσεις. Εκεί φυσικά θα βοηθούσε και από την περιφερειακή πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση να γίνουν πιο προσβάσιμοι οι δρόμοι. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις, ξεκίνησα να λέω, στην περιοχή μας. Όπως και η μαραθώνιος που θα γίνει σε λίγες μέρες στην Καστανερή, που προσελκύει επίσης πάρα πολύ κόσμο. Και είναι μια φανταστική ευκαιρία να γίνει και περίπατος μέσα στο δάσος. Είναι ένα εξαιρετικό τοπίο. Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά χαιρετήσματα στη Γρίβα του Κιλκής. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Βαϊρλή. Χριστίνα, αναδεικνύεται συνέχεια.